Χρήστος, είμαι δικηγόρος Αθηνών, Παραλίο Πάγο και η προσωπική μου συνεργασία με την ΆΡΑΓ μετρά πάνω από 20 χρόνια. Η συνεργασία όμως του δικηγορικού μου γραφείου με την εταιρεία ξεκινά από τη στιγμή που ιδρύθηκε η εταιρεία, από την ίδια ώρα μπορώ να πω, καθώς ο πατέρας μου δικηγόρος, Κωνσταντίνος Καραμαλής, με τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο Θόδωρο Αποστολόπουλο, το 1972 νομίζω ιδρύσανε την εταιρεία και έκτοτε ξεκίνησε η λειτουργία της. Θέλω να πω ένα χαρακτηριστικό έτσι γεγονός που έχει και σημειολογία, ότι την περίοδο εκείνη, επειδή ήταν ανώριμη ακόμα η ασφαλιστική αγορά, δεν είχε ασφαλιστική παιδεία, νομίσανε όλοι και οι ανταγωνιστές της εταιρείας ότι αντιποιείται το δικηγορικό λειτουργήμα. Ότι δηλαδή με το να καλύπτει νομικά, να υποστηρίζει νομικά τον ασφαλιζόμενο, στην ουσία έκανε τη δουλειά του δικηγόρου. Πείσαν λοιπόν τους δικηγορικούς συλλόγους της Ελλάδος και με πρώτο τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, υπό την προεδρία τότε του Ευάγγελου Γιαννόπουλου, του Μακαρίτη, του αείμνηστου προέδρου, να κατατεθούν μηνύσεις. Και γίνανε. Ασκήθηκαν διώξεις και παραπέμφθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος ως αυτουργός του αδικήματος αντιποίησης, με υπερασπιστή τον πατέρα μου τότε, σε πάρα πολλά δικαστήρια στη χώρα, σε όσες περιφέρειες υπήρχαν δικηγορικοί σύλλογοι, γίνανε και τα ανάλογα αντίστοιχα δικαστήρια. Αθώθηκε βέβαια σε όλα και από τότε η ΆΡΑΓ ξεκίνησε την επαγγελματική της λειτουργία, αντεγράφει από άλλες εταιρείες. Τώρα πλέον όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν και αντίστοιχο κλάδο. Μπορεί όμως δικαιωματικά να περηφανεύεται ότι ήταν η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία και το πλήρωσε και με τον ιδρώτη της. Τώρα προσωπικά έχω ασχοληθεί με εκατοντάδες υποθέσεις. Με έχει τροφοδοτήσει η εταιρεία με πάρα πολλές δημογραφίες ασφαλισμένων της. Υποθέσεις ιδιαίτερες, υποθέσεις που μπορώ να πω είχαν νομικό ενδιαφέρον, ιδιώνυμα δικήματα που δεν τα ξανασυνάντησα, αλλά και υποθέσεις που είχαν ιδιαίτερο συναισθηματικό, ψυχικό ενδιαφέρον και αποτύπωμα μέσα μου. Θα πω μία, θα επιλέξω μία, γιατί είναι και επίκαιρο το θέμα μετά τον όγκο αυτών των καταγγελιών που γίνεται τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο καιρό, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την ενέργεια ασελγών πράξεων εις βάρος θυμάτων είτε ενηλίκων είτε ανηλίκων, αδικήματα δηλαδή που περιγράφονται στο κεφάλαιο του ποινικού κώδικα περί προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας. Τώρα θα πει κάποιος τι σχέση μπορεί να έχουν αυτά τα δικήματα και αυτές τις περιπτώσεις με μια ασφαλιστική εταιρεία, δηλαδή τι σοϊκάλυψη είχε ο ασφαλισμένος, τι όρους συμπεριέλαβε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τι ασφάλιση τον είχε. Και όμως, όσο παράδοξο και να ακούγεται, είναι αλήθεια. Προδεκαετίας λοιπόν χτύπησε το τηλέφωνο στο γραφείο μου και ήταν ο κύριος Βασίλης Μπάλας, ο συνάδελφός μου από το νομικό τμήμα της εταιρείας, που μου είπε ότι ενώπιον του ήταν οι γονείς μιας ανήλικης κοπέλας, οι οποίοι είχαν την υποψία ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από κάποιον εξαχιστίας συγγενή και όμορο γείτονα, άνθρωπο δηλαδή του περιβάλλοντος. Ήρθαν οι άνθρωποι αμέσως, μάλιστα μέχρι πολύ αργά το βράδυ συζητήσαμε. Εκεί λοιπόν υποψιάστηκα ότι μάλλον και η δεύτερη κόρη τους ήταν πιθανό να είχε πέσει θύμα και αυτή από τον ίδιο δράστη σε ανάλογης φύσεως πράξη. Δυστυχώς βγήκα αληθινός. Υπήρχαν από τα τρία κορίτσια, τα δύο είχαν πέσει θύμα του. Από το επόμενο πρωί μίλησα με την εταιρεία αμέσως και εξέθεσα την άποψή μου την νομική και τον τρόπο χειρισμού αμέσως και κάθετα κατηγορηματικά, τόσο ο κύριος Μπάλας όσο και προσωπικά ο κύριος Τσικούρας απήντησαν ότι ανεξαρτήτως κόστους και κόπου θέλουν να φτάσει η υπόθεση στο τέλος. Πράγματι καταθέσαμε μηνύσεις κακουργηματικού χαρακτήρα, επικοινωνήσαμε με τον εισαγγελέα ανηλίκων, με παιδοψυχολόγους, ήρθαμε σε επαφή με την ΓΑΔΑ, προσκομίσαμε ό,τι στοιχεία είχαμε, σχηματίστηκε η δικογραφία, οδηγήθηκε στον ανακριτή και προφυλακίστηκε.
Από το σημείο εκείνο ξεκινάει και η υπόθεση δικαστηριακή πλέον σε πρώτο και δεύτερο βαθμό με αρρωγό την Άρα όσον αφορά την νομική κάλυψη και πρόσωπα πρωταγωνιστές τα ανήλικα θύματα. Δύο στοιχεία ξεχωρίζουν από αυτή την υπόθεση και που αποτελούν και το χαρακτηριστικό αυτών των υποθέσεων γενικότερα. Το πρώτο είναι νομικό, αμιγός. Η άποψη, ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου είναι κοινός με αυτό που έχουν όλοι σχεδόν οι κατηγορούμενοι μέχρι και σήμερα, όπως ακούμε από τα μέσα δικτύωσης. Και αυτό γιατί το νομικό πλαίσιο που ίσχυσε αλλά και ισχύει μετά την τροποποίηση του νομικού κώδικα είναι το ίδιο. Δηλαδή έχει κενά και αρρύθμιστα πεδία. Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει βιασμός γιατί δεν επήλθε βία, δεν άσκησε βία στο θύμα. Αντιθέτως υπήρχε, όπως ισχυρίζεται και ισχυρίζονται και τρίτοι σε άλλες αντίστοιχες υποθέσεις, ηθελημένη από πλευράς του θύματος στην ουσία. Ο ποινικός κώδικας στο άρθρο 336 που αναφέρεται στον βιασμό δεν ξεχωρίζει, δηλαδή δεν θεωρεί επιβαρυντικό στοιχείο τον βιασμό ανηλίκου, τον θέτει στην γενικότερη τυποποίηση η αντικειμενική υπόθεση του αδικήματος του βιασμού. Το δεύτερο κομμάτι, ο δεύτερος ισχυρισμός του δράστη τότε ήταν ότι δεν υπάρχει κακουργηματική ασέλγεια, δηλαδή δεν υπάρχει το επιβαρυντικό στοιχείο του κακουργήματος στο αδίκημα της ασέλγειας, των ασελγών πράξεων εις βάρος του ανηλίκου, γιατί το θύμα είχε συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας της. Ο ποινικός κώδικας, εάν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας, η επισύρει ποινή φυλάκισης, δηλαδή το αντιμετωπίζει το αδίκημα εις βάρος του ανηλίκου θύματος, αλλά που έχει συμπληρώσει το 14ο, ως πλημέλημα. Ευτυχώς για τα ανήλικα κορίτσια και για εμάς δεν ευωδόθηκαν αυτοί οι ισχυρισμοί. Κατέπεσαν στο ακροατήριο, ήταν μια δύσκολη διαδικασία και ψυχοφθόρα και ο δράστης τιμωρήθηκε πρωτόδικα και σε δεύτερο βαθμό από τον Μικτό Κωτεφετίου με την ίδια ποινή και δεν τον αναγνώρισε ούτε καν ελαφρυντικό. Το δεύτερο στοιχείο, χαρακτηριστικό της υπόθεσης αυτής, που είναι και χαρακτηριστικό όλων των αντίστοιχων υποθέσεων, είναι ότι ο δράστης, ο θήτης, ανήκει στο στενό ή στο ευρύτερο αλλά οικογενειακό περιβάλλον. Είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης, είναι άνθρωπος που απολαμβάνει την εύνοια της οικογένειας αλλά και του θύματος. Το δε θύμα, τις περισσότερες φορές με τον δράστη, μέχρι να φτάσει η ώρα της ασυλλογούς πράξεως, μέχρι να επισυμβεί το γεγονός αυτό, έχει σχέση πατρική. Τον βλέπει ως δεύτερο πατέρα, ως δικό του άνθρωπο. Αυτό είναι που βοηθά τον επίδοξο δράστη, τον κατηγορούμενο, μετέπειτα κατηγορούμενο, να εισέλθει απρόσκοπτα στο οικογενειακό περιβάλλον, στον οικογενειακό χώρο, στην οικία, στο δωμάτιο, σε οπουδήποτε και να πράξει αυτά που πράττει. Αυτό όμως το κομμάτι, το οποίο είναι κοινωνιολογικό φαινόμενο, άπτεται άλλων ειδικότητων, όχι των νομικών. Είναι όμως ένα κομμάτι το οποίο εμπεριέχεται και το αντιλαμβανόμαστε κατά τη διάρκεια, κατά την εξέλιξη της υπόθεσης. Η συγκεκριμένη λοιπόν υπόθεση κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Εκτός από τα ποινικά δικαστήρια, γίνανε και αστικά δικαστήρια, βγήκαν αποφάσεις και γίνανε και αναγκαστικές εκτελέσεις για ικανοποίηση των απαιτήσεων. Αυτό όμως που είχε ως βασικό κοινό παράγοντα, κοινό παρονομαστή όλη τη διάρκεια αυτής της υπόθεσης ήταν πραγματικά η στάση της ασφαλιστικής εταιρείας ΑΡΑΚ. Διά βέβαια των φυσικών προσώπων, των εκπροσώπων της, γιατί τις περισσότερες φορές εμείς οι δικηγόροι δεν γνωρίζουμε
δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όταν έχετε ένας ασφαλισμένος στο γραφείο από την εταιρεία, τι είδος συμβόλαιο έχει υπογράψει, τι κινδύνους δηλαδή έχει συμπεριλάβει και τι καλύπτεται. Και πολλές φορές καλούμε την εταιρεία και λέμε θα κάνουμε αυτό και ανάλογα με το τι έχει συμπεριληφθεί ως ασφαλιστικός χώρος, το δέχεται ή όχι. Στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και γενικότερα μπορώ να πω, η εταιρεία κινήθηκε πέρα από τα μικρά γράμματα του συμβολέου, πέρα από τις μικροερμηνείες μιας σύμβασης και παρήχε ό,τι μπορούσε και όσο μπορούσε και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι κάποια στιγμή έπρεπε να γίνουν κάποια έξοδα γιατί σημειωτέων ότι η οικογένεια δεν μπορούσε, δεν θα μπορούσε αν δεν είχε ασφαλιστική κάλυψη να μπει σε ένα τέτοιο δικαστικό αγώνα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είχε τους πόρους τους οικονομικούς. Χρειάστηκε λοιπόν κάποια στιγμή να γίνουν κάποια έξοδα για καταβολή δικαστικού ενσύμου, αρκετά μεγάλο ποσό, το οποίο βέβαια επιβαρύνει τον ασφαλισμένο. Και σε αυτόν τον τομέα η ΑΡΑΒ ήταν αρρωγός και έδωσε τη χείρα βοηθείας που έπρεπε και το έκανε μόνο και μόνο γιατί εμπλεκόμενο ήταν ένα ανήλικο παιδί. Με αυτά θέλω να κλείσω και να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρχε κάποιο σύννεφο που επισκίασε τη συνεργασία μας. Αντιθέτως, πάντα υπήρχε μία αγαστή συνεργασία και μία αλληλοβοήθεια και αλληλοεξυπηρέτηση σε ό,τι θέμα προέκυψε. Στα πλαίσια της εταιρικής και κοινωνικής μας ευθύνης, αποφασίσαμε να προσφέρουμε μέσω του δικτύου των συνεργατών μας δικηγόρων δωρεάν νομική υποστήριξη σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν περιστατικά ασέλγειας και κακοποίησης ανηλίκων, είτε έχουν ασφαλιστική σχέση μαζί μας, είτε όχι. Η παροχή νομικών συμβουλών και η απαραίτητη νομική καθοδήγηση θα γίνεται από εξειδικευμένους συνεργάτες δικηγόρους του δικτύου μας, τηλεφωνικά σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, σε ημέρες και ώρες που αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.arag.gr. Στην ιστοσελίδα μας φιλοξενείται επίσης σχετική με το θέμα παρουσίαση της ψυχολόγου-ψυχοθεραπεύτριας κυρίας Μαρίας Σουρή. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συστρατεύτηκαν μαζί μας για την πραγματοποίηση της δράσης αυτής, αναγνωρίζοντας την έκταση και τη σοβαρότητα του θέματος, αλλά και την αξία της παρέμβασής μας.